Ξεκινούν πειραματικές εφαρμογές του προϊόντος Βιοσύντα Άγρο στη Ροδόπη. Για τον λόγο αυτό, έχουμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη της εταιρείας AVP Innovations, κ. Μπρουλίβα, για να μας ενημερώσει εκτενέστερα για τα πειράματα αυτά, τα οποία θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε καλλιεργές ελιάς, ντομάτας και λεβάντας. Στο πείραμα παίρνουν μέρος παραγωγή της Ροδόπης και την όλη διαδικασία θα καλύψει η κάμερα του TV Ροδόπη. Μαζί μας έχουμε τον κ. Μπρουλίβα για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλησπέρα, κ. Μπρουλίβα, και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, να πούμε τι περιλαμβάνει το πείραμα. Το πείραμα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός νέου και καινοτόμου βιοδιεγέρδη, του Βιοσύντα Άγρο, όπου θα γίνει σε διάφορες καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, συγκεκριμένα, όπως προείπατε και εσείς, σε ντομάτα, ελιά και λεβάντα. Ωραία. Θα γίνει το πείραμα στη Ροδόπη. Τι αποτελέσματα περιμένουμε από αυτή την εφαρμογή? Τα αποτελέσματα που περιμένουμε είναι τα αναμενόμενα, θα μπορούσα να πω, δηλαδή αυξήσεις στην παραγωγή ανά μονάδα επιφάνειας, όπως επίσης και κάτι εξαιρετικά μοναδικό που είναι η αντιϊκή δράση που παρέχει το Βιοσύντα Άγρο, χάρη στα μοριακά ενεργοποιημένα αντιϊκά που περιέχει, καταφέρνει να δώσει λύσεις σε προβλήματα που μέχρι πριν ήταν μη αντιμετωπίσιμα και αποτελούσε ένα μεγάλο πρόβλημα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους γεωπόνους. Μάλιστα. Και πότε περιμένετε περίπου να τελειώσει το πείραμα, εφόσον έχει ξεκινήσει τώρα? Πιστεύουμε μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί οι εφαρμογές και τα αποτελέσματα, τα οποία θα καταγραφούν και από το κανάλι σας. Οπότε θα ενημερωθείτε όλοι, να είστε σίγουρος άμεσα μετά τα αποτελέσματα. Και επειδή ίσως κάποιος δεν ξέρει τι είναι αυτό το προϊόν το οποίο συζητάμε, να πούμε τι είναι κιόλας το Βιοσύντα Άγρο το οποίο χρησιμοποιούμε τώρα στο πείραμα. Okay. Είναι ένα ισπανικό προϊόν, το οποίο περιέχει φυσικά συστατικά, αμινοξέα, βιταμίνες, μέταλλα και τρία ισχυρά φυσικά αντιϊκά, τα οποία συστατικά μετά την διαδικασία, την πατέντα της ισπανικής εταιρείας που ονομάζεται Μοριακή Ενεργοποίηση, καταφέρουν και έχουν αυξημένη βιολογική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε θεαματικά αποτελέσματα με 100% φυσικά συστατικά. Δεν δίνουμε δηλαδή κάτι χημικό ή κάτι ορμονικό στο φυτό για να αναπτυχθεί. Άρα, κατ' επέκταση, δεν φτάνει και κάτι χημικό ή ορμονικό στο πιάτο μας. Οπότε, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, εφόσον χρησιμοποιείτε το σκεύασμα και σε ελιά και σε λεβάντα, αλλά και σε ντομάτα, πάει να πει ότι έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα δράσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολλές καλλιέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη φυτικών υλικών, γιατί όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, οι φυτικοί, χρειάζονται τα συγκεκριμένα συστατικά για την ανάπτυξή τους. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Θα περιμένουμε μετά το τέλος της περίοδου για τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για τα πειραματικά σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και η Ροδόπη να συμμετέχει σε πειραματικές διαδικασίες αγροτικών εφοδίων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.